για να δούμε πώς αρχίζει η μέρα. Και όταν μιλάμε για οικονομία, γιατί γι' αυτό θα συζητήσουμε, οι ειδήσεις δεν μπορεί να είναι και πολύ καλές. Αύξηση λοιπόν της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με την Καθημερινή. Ο νέος συντελεστής θα αφορά εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. Μένει και φέτος ο ένφια. Παραμένουν διαφωνίες με τους πιστωτές παρά τη βελτίωση του κλίματος στις Βρυξέλλες. Έκτακτο Eurogroup επιδιώκει η κυβέρνηση. Έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο, λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σενάρια χρεοκοπίας εντός ευρώ και Plan B από Βερολίνο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επαναφέρουν ευρωπαϊκές εφημερίδες. Για απόπειρα εκβιασμού από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης κάνει λόγο η Bild. Τι απαντά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ερώτηση περί Brexit. Και από 1,5 έως 4,5 δις ευρώ το κόστος για τον προϋπολογισμό σε περίπτωση που αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι περικοπές στις συντάξεις είναι αντισυνταγματικές. Σε λίγες ημέρες θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις. Για να καταλάβετε αυτό το από 1,5 έως 4,5 δις, 4,5 δις είναι σε περίπτωση που έχει αναδρομική ισχύ, 1,5 δις σε περίπτωση που δεν υπάρχει, που δεν έχουν η απόφαση αναδρομική ισχύ. Λοιπόν, για την οικονομία η συζήτηση σήμερα, για το σημείο που βρίσκονται αυτές οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες και για το σημείο που βρίσκονται και τα πράγματα εντός συνόρων στη χώρα, με αυτές τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας που όσο πάνε γίνονται χειρότερες. Μαζί μας είναι η κυρία Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγος, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αντιπρόεδρος της Δράσης. Καλώς ήρθατε, κυρία Ξαφά. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, παραγωγός, σκηνοθέτης και αρθρογράφος σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, NDFAO, το γερμανικό και πολλά άλλα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουτσομίτη. Ευχαριστώ και εγώ. Και στις συνδέσεις μας ο κύριος Κώστας Βεργόπουλος, ο καθηγητής των οικονομικών. Στο Παρίσι τον βρίσκουμε. Καλημέρα σας, κύριε Βεργόπουλε. Καλή σας μέρα. Και ο κύριος Στάθης Κουβελάκης, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον βλέπουμε και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουβελάκη. Καλημέρα σας από Λονδίνο. Λοιπόν, τώρα το Λονδίνο θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα, γιατί η κυρία Ξαφά βρέθηκε με τον κύριο Μιλιό τώρα, χθες προχθές, σε ένα πολύ ενδιαφέρον debate, το διοργάνωσε το LSE για την κρίση και τη λιτότητα. Μια συζήτηση που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια για το αν η λιτότητα είναι απάντηση στην κρίση και για τις προβληματικές χώρες. Θα το θίξουμε το θέμα στη συνέχεια. Αρχίζοντας, αφού διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου, θα σας δείξουμε. Πάμε πρώτα στον ελληνικό τύπο, γιατί θέλω να δούμε και τι λένε και τα ξένα δημοσιεύματα. Λοιπόν, απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας με υψηλό κόστος η Καθημερινή. Από 1,5 έως 4,5 δις, όπως σας είπαμε, για τις περικοπές συντάξεως το 12. Αύξηση έκτακτης εισφοράς για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ και φωτογραφία από τα σοβαρά επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη για ακόμη μια φορά στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Το σπασμένο τηλέφωνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ανοιχτή γραμμή του Πρωθυπουργού με τους Έλληνες διαπραγματευτές του Brussels Group, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ Λαφαζάνη και Ντάισεμπλουμ. Οι αυγοί δούνε και Λαβίν. Η έγγραφη δέσμευση για χαλάρωση της χρηματοδοτικής ασφυξίας, όρος για την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Χόρδιος δεσμός, ζητείτε το μη για συμφωνία. Ενώ ο χρόνος τελειώνει, οι αποφάσεις είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού στο Έθνος Σαββάτου. 16 φοροπαγίδες στις φετινές δηλώσεις στον ελεύθερο τύπο. Η εφημερίδα των συντακτών με συνέντευξη Βαρουφάκη. Η Ευρωζώνη, αν δεν αλλάξει, θα πεθάνει. Ο ριζοσπάστης στους ταξικούς αγώνες βρίσκεται η λύση. Το παρασκήνιο φόρει φωτιά στο κρυφό πολυνομοσχέδιο. Η Δημοκρατία, μέτρα για νέο μνημόνιο. Φωτιά στη διαπραγμάτευση από την απόφαση του στέγια της συντάξης. Εστία, τεράστια ευθύνη επομίζεται ο κύριος Τσίπρας. Και αγορά, το τελευταίο email των δανειστών, τα 6 μέτρα φωτιά που ζητούν οι θεσμοί από την κυβέρνηση. Σαν εισαγωγή στη συζήτηση, θέλω να δούμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη που καταγράφονται οι τάσεις αυτή τη στιγμή, το κλίμα στις Βρυξέλλες. Την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απέρριπτε κατηγορηματικά την ιδέα μιας προκατρακτικής συμφωνίας. Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο πακέτο. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση βασισμένη σε μερικά μέτρα. Μήνυμα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του Μπενουά Κερέ ότι η Φραγκφούρτη θα αύξανε το όριο έκδοσης εντόκων γραμματείων
μόνο εφόσον υπήρχε συμφωνία στον ορίζοντα. Πιέσεις η κυβέρνηση δέχεται όμως και από το εσωτερικό, με τον ιστότοπο Ίσκρα που απηχεί των απόψεων της αριστερής πλατφόρμας Λαφαζάνη να καλεί την κυβέρνηση να μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Όσο και αν Βερολίνο, Βρυξέλλες και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η εγχώρια Πέμπτη Φάλαγγα πιστεύουν ότι είτε θα σύρουν τη χώρα και την κυβέρνησή μας στην υποταγή, είτε θα μας πρόξουν στην κατάρρευση. Η Ελλάδα μπορεί να σταθεί όρθια και έχει εναλλακτικές λύσεις, ενώ η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απεμπολίσει το ριζοσπαστικό και προοδευτικό της πρόγραμμα. Ο ελληνικός λαός στηρίζει τις σκληρές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για μια θετική συμφωνία. Μια συμφωνία συμβατή με το ριζοσπαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, με τις ριζοσπαστικές δεσμεύσεις μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα φουντώνει και η σεναριολογία περί Brexit. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, διεμήνυσε ο Γερούντα Άισελμπλουμ, ο οποίος στο διάστημα 6 με 8 Μαΐου θα δει τους ομολόγους του Σαπέν, Σόιμπλε και Παντοάν. Δεν είναι το βασικό μας σενάριο, αλλά το εξετάζουμε, σχολιάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αίσθηση προκάλεσε και το tweet του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, David Pearce, που αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Times για έναν Αργεντινό, ο οποίος στοχάζεται τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας στη χώρα του. Οι Έλληνες θα έκαναν καλά να συνειδητοποιήσουν τι θα ακολουθήσει αν στηρίξουν μια καθοδηγούμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ πτώχευση και βγουν από την Ευρωζώνη. Τώρα μπορεί να χτυπούν επιδοκιμαστικά τα πόδια τους για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Αύριο μπορεί να χτυπούν τα κατσαρολικά τους διαμαρτυρόμενοι. Λοιπόν, θα μπούμε στο θέμα των διαπραγματεύσεων, τι ακριβώς συζητάμε στις Βρυξέλλες. Θα δούμε και τι επιδιώκει η κυβέρνηση. Θα ήθελα πρώτα όμως, κυρία Ξαφάτση, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο συνάδελφος με το ρεπορτάζ, ο Χριστός Θωματσούφης, ένα σχόλιο για αυτά τα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο. Μιλούν για χρεοκοπία άλλες φορές εντός ευρώ, άλλες φορές εκτός ευρώ, για Plan B, για ένα δεύτερο σχέδιο που εκπονούν. Και τις απαντήσεις που δίνουν τόσο Ευρωπαίοι αλλά και στελέχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όταν τους ρωτούν για το αν έχουν σχέδιο αντιμετώπισης ενός Brexit. Έχει σπαταληθεί πάρα πολύ χρόνο συζητώντας όχι την ουσία, αλλά το πώς θα αποκαλείται η Τρόικα και πώς θα αποκαλείται το μνημόνιο. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο που μένει σχετικά λίγος χρόνος μέχρι τα τέλη Ιουνίου, οπότε λύγει αυτό το πρόγραμμα και εξαφανίζονται τα χρήματα τα οποία συνδέονται με την παρούσα αξιολόγηση. Χωρίς να διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές της. Αλλά κανένας πιστωτής δεν πρόκειται να βάλει χρήματα σε μία μαύρη τρύπα στην ουσία, σε ένα καλάθι χωρίς πάτο. Αντίθετα, θα πρέπει να πιστούν οι εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι υπάρχει μία πορεία εξυγίανσης των δημοσιονομικών και ότι βελτιώνεται βαθμία η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα να ετοιμάσουμε, ναι, ολοκληρώστε, απλά να πω στο κοντρόλ να ετοιμάσουμε και τις κάρτες, μιας και μιλήσατε για τις κόκκινες γραμμές και τις διαπραγματευτικές θέσεις, την κάρτα με τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης και το τι επιδιώκει, αν την έχουμε να τη δείξουμε. Έλατε. Ναι, δηλαδή ορισμένες μεταρρυθμίσεις σαν αυτές που θέλει η κυβέρνηση να κάνει, που είναι κυρίως πρακτικά μέτρα, δεν είναι μεταρρυθμίσεις, αυτά δεν ικανοποιούν τους εταίρους. Θέλουν να δουν μέτρα που αφορούν το συνταξιοδοτικό, την αγορά εργασίας και τις ιδιωτικοποίησεις. Αυτά είναι κόκκινες γραμμές όμως, κυρία Ξαφά. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στελέχη της κυβέρνησης, όπως θα τα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, τα αναφέρουν οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ, αλλά τα λένε και όλα στις δηλώσεις επισήμως. Οι κόκκινες γραμμές είναι τα εργασιακά, είναι μείωση των μισθών και συντάξεων, είναι η δημόσια περιουσία, η κυβέρνηση μιλάει ότι, λέει ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ένα ξεπούλημα, και η αύξηση του ΦΠΑ. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές με στόχο μια πολιτική στήριξη του Eurogroup για την εκκίνηση της χρηματοδότησης και την αύξηση του ωραίου έκδοσης των εντόκων για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας. Αν δεν ξεπεραστούν αυτές οι κόκκινες γραμμές όμως, η μόνη εναλλακτική είναι το Brexit, είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη. Και ενώ είναι γεγονός ότι οι ψηφοφόροι δεν έδωσαν στην κυβέρνηση εντολή να βγει από αυτές τις κόκκινες γραμμές, επίσης δεν της έδωσαν εντολή να βγάλει τη χώρα από την Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση εξελέγει υποσχόμενη δύο αντιφατικά πράγματα, ότι θα κρατήσει τη χώρα στην Ευρωζώνη και ότι θα σκίσει το μνημόνιο. Αυτά τα δύο είναι ασύμβατα. Και όσο πιο γρήγορα το παραδεχτεί δημόσια, τόσο καλύτερα για όλους μας. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε επαφές σε υψηλό επίπεδο, διεθνείς επαφές, είναι κάτι που
έτσι χρησιμοποιείται, πώς να το πω, σαν μπαμπούλας, κάτι που το βάζουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι ξένοι για να μας πιέσουν, ή πράγματι υπάρχουν σχέδια στα γραφεία τους για αυτό το ενδεχόμενο? Δηλαδή το συζητούν στα σοβαρά, θέλω να πω. Μα εδώ ο ίδιος ο κύριος Ντάουζενμπλουμ δεν είπε ότι υπάρχει σχέδιο Β για την Ελλάδα. Το παραδέχθηκε τώρα και ο εκπρόσωπος του Ταμείου. Ασφαλώς έχει υπάρχουν. Το Ταμείο σχέδιο τέτοιο στα σερτάρια του? Είπε ότι δεν είναι το βασικό μας σενάριο, αλλά το επεξεργαζόμαστε να δούμε τι θα γίνει, αν. Κύριε Βεργόπουλε, τι λέτε εσείς? Ναι. Φυσικά διαφωνώ με την αγαπητή Μιράντα. Η είδηση θα ήταν αν συμφωνούσατε, κύριε Βεργόπουλε, ναι. Τότε θα είχαμε θέμα. Ναι. Ο ελληνικός λαός ψήφισε, η εντολή που έδωσε είναι να μείνουμε στην Ευρώπη, να λυθεί το θέμα στην Ευρώπη, αλλά επίσης να τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές. Δεν γίνονται και τα δύο. Μα ο λαός έδωσε αυτή την εντολή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, οι κόκκινες γραμμές είναι ορισμένα ελάχιστα πράγματα που αφορούν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες, οι οποίες έχουν περικοπεί τα τελευταία 5 χρόνια όσο σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Όλοι έχουν εντυπωσιαστεί, δείτε ο Κρούγμαν, ο Στίγκλης, με το πόσο έχει γίνει, με το μέγεθος της περικοπής και της προσαρμογής που έχει γίνει στην Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη και στον κόσμο δεν έκανε μέσα σε τόσα λίγα χρόνια τόσο μεγάλη προσαρμογή. Και η απόφαση του ελληνικού λαού στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου είναι ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο, όχι επιπρόσθετα μέτρα. Αυτό είναι λαϊκή εντολή. Λοιπόν, αλλά επίσης να λυθεί το πρόβλημα εντός της Ευρώπης. Δεύτερο θέμα στο οποίο διαφωνώ είναι αυτό που είπε η Μιράντα, ότι οι δανειστές δεν είναι διατεθειμένοι να δίνουν διαρκώς χρήματα σε ένα καλάθι χωρίς πάτο. Είναι. Το ζήτημα, ένα λεπτό, δεν είναι, αλλά γιατί υπάρχει το καλάθι χωρίς πάτο? Το καλάθι είναι χωρίς πάτο εξαιτίας του. Εξαιτίας της συνταγής που έχουν επιβάλει στην Ελλάδα, της συνταγής της λιτότητας με την οποία, με την εφαρμογή της οποίας το εθνικό εισόδημα έχει περικοπεί κατά 25% σωρευτικά, η ανεργία έχει εκτιναθεί στο 27%, πρωτοφανείς επιδόσεις που θυμίζουν, έχουν ξεπεράσει και αυτές της σκοτεινής περίοδου του 1930, που είχε η μεγαλύτερη ύφεση που έγινε στον προηγούμενο αιώνα. Λοιπόν, αυτό έγινε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της συνταγής, την οποία το ίδιο το Δούνου του έχει αναγνωρίσει ότι ήταν εσφαλμένη. Και επιμένουν, παρά το ότι αναγνώρισαν ότι είναι εσφαλμένη, επιμένουν να την εφαρμόζουν. Και βέβαια τώρα εμφανίζεται δειλά-δειλά μία άποψη ότι παραδέχονται ότι έγινε και η ανθρωπιστική καταστροφή και είναι διατεθειμένοι ίσως να βοηθήσουν σε ανθρωπιστικό πεδίο. Όμως εκτός από το ανθρωπιστικό υπάρχει το οικονομικό πεδίο. Η συνταγή πρέπει να αλλάξει. Διότι το καλάθι είναι χωρίς πάτο, διότι με τη συνταγή η οικονομία καταβυθίζεται, καταποντίζεται χωρίς όρια. Δεν σταματάει. Και τρίτο και τελευταίο σημείο, επί του παρόντος, είναι ότι υπάρχει το θλιβερό γεγονός ότι οι λεγόμενοι εταίροι μας είναι και δανειστές μας. Είναι δύο ιδιότητες. Μια είναι το καπέλο του, φορούν το καπέλο του δανειστή, μια το καπέλο του εταίρου. Λοιπόν, από τους εταίρους περιμένουμε στήριξη, που δεν την περιμένουμε από τους δανειστές. Όμως οι εταίροι μας δεν φέρονται ως εταίροι, φέρονται ως δανειστές. Και αυτό είναι επίσης απαράδεκτο. Και μάλιστα δανειστές πολύ χαμηλού ποιοτικού επίπεδου. Διότι δεν βλέπουν ότι με τη συνταγή που εφαρμόζουν δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Δηλαδή είναι και κοντόφθαλμοι, κοντόθωροι δανειστές. Όχι μόνο, επαναλαμβάνω, οι εταίροι δεν είναι εταίροι, αλλά είναι δανειστές και αυτό είναι θλιβερό. Έχω πολλά υποερωτήματα. Σε όσα λέτε θέλω διευκρινήσεις, αλλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θέλω μέχρι να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό να έχω μια τοποθέτηση από όλους, κύριε Βεργόπουλε, βάλτε εδώ μια τελεία να δώσω το λόγο και στον κύριο Κουτσομίτη, έτσι, για μια πρώτη τοποθέτηση. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Καταρχάς, υπάρχει μια συμφωνία από την κυβέρνηση
ότι θα τηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα. Υπάρχει ο στόχος του. Χωρίς να διευκρινίζονται. Όχι, διευκρινίζεται. Είναι 1,2 σε 1,5%. Ναι, ως τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το υπόμνημα, το email του κυρίου Βαρουφάκη, είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δεν μιλάω για τα ανώτατα που έχει προβλέψει, μιλάω για το baseline σενάριο. Άρα, ουσιαστικά υπάρχει μια αποδοχή από πλευράς της κυβέρνησης κάποιου είδους λιτότητας. Αυτό πρέπει να το πούμε ανοιχτά. Άρα, το ζήτημα είναι να βρεθεί ένας κοινός τόπος για το τι δημοσιονομικές προσαρμογές χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του 1,2-1,5. Η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε με το τέλος της 2014 ένα πολύ μικρό πρωτογενές πλεόνασμα που ήταν λίγο πάνω από το 0,4-0,5. Αυτή τη στιγμή, άρα, είναι προφανές ότι πρέπει να γίνουν κάποιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για να φτάσουμε στο 1,2-1,5. Δεν είναι μόνο όμως δημοσιονομικού χαρακτήρα τα μέτρα που ζητούν και οι πιέσεις για να υπάρξει, έτσι, να μπει σε ένα σωστό μονοπάτι το δημοσιονομικό. Είδαμε και στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό. Στα εργασιακά θεωρώ ότι θα είναι πιθανό πιο εύκολο να βρεθεί μια λύση, διότι η κυβέρνηση έκανε κάποιες, πήγε να κάνει ή δήλωσε ότι θα κάνει κάποιες μονομερείς ενέργειες με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με την επαναφορά του κατώτατου μισθού. Θεωρώ ότι αυτά πιθανότατα... Ήταν μονομερείς ενέργειες αυτά? Σαφέστατα, διότι πηγαίνουν πίσω μια πολιτική η οποία είχε αποφασιστεί. Τώρα, το καλή ή κακή θα τα πούμε λίγο μετά, γιατί εντυπωσιάστηκα προχθές και από την ομιλία του κυρίου Πισαρίδη, που για μένα ήταν συγκλονιστική, άνοιξε πολλά θέματα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, για το ασφαλιστικό, που για μένα είναι το μεγάλο ζήτημα. Αναγνωρίζουν όλοι ότι αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο. Ο κύριος Ρωμανιάς θέτει το όριο το 2017. Άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι μπορεί να είναι και νωρίτερα. Λοιπόν, αντί να ανοίξουμε μια συζήτηση να δούμε πώς μπορεί να γίνει βιώσιμο το ασφαλιστικό, από την άλλη ανοίγουμε θέματα επαναφοράς 13ης σύνταξης, επαναφοράς να μην τηρηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές συντάξεις και όλα αυτά τα μέτρα. Θεωρώ ότι εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει με την κοινωνία, να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το ασφαλιστικό που μπορεί να σηκώσει η οικονομία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Διότι θα σας πω ένα νούμερο, μόνο τα κοίταγα προχθές. Από τα συνολικά φορολογικά έσοδα της χώρας, μόνο για τα ελλείμματα του ασφαλιστικού πηγαίνει περίπου το 28-30%. Το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη, νομίζω, είναι το ποσοστό. Είναι ένα συγκλονιστικό ποσό. Φανταστείτε, περίπου το 1/3 από τα χρήματα που συλλέγει το κράτος από τους φόρους πηγαίνουν να καλυφθούν τα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος. Σε αυτό, βέβαια, φταίει και η ύφεση, φταίει και η ανεργία. Σαφέστατα. Κύριε Κουβελάκη. Ναι, κοιτάξτε, για μένα το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτικό. Ο Κώστας Βεργόπουλος το είπε. Υπήρξαν εκλογές. Τις εκλογές αυτές τις κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει σε ρήξη με τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα, όχι για να τις συνεχίσει. Αυτό το οποίο λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε, επιθυμούν αυτή τη στιγμή οι ονομαζόμενοι εταίροι, οι οποίοι ακριβώς είναι οι δανειστές, και δεν είναι μόνο οι δανειστές, είναι πολιτικοί οι οποίοι στις χώρες τους και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόσουν ακριβώς αυτό το πλαίσιο της λιτότητας, με παραλλαγές. Η Ελλάδα και οι χώρες που βρίσκονται κάτω από μνημόνιο γνώρισαν μια παραλλαγή πάρα πολύ σκληρή αυτής της πολιτικής. Και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Μεταχειρίζονται το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του ως μίασμα. Και θέλουν αυτή τη στιγμή να τον υποχρεώσουν, όχι μόνο να μην κάνει αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί στον ελληνικό λαό, το πρόγραμμά του, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά να κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Με σκοπό, βεβαίως, και αυτό το λένε ανοιχτά. Υπάρχει σωρία δημοσιευμάτων η οποία δείχνει ποιος είναι ο πολιτικός στόχος. Εξαναγκάζοντας λοιπόν την κυβέρνηση να συνεχίσει τις μνημονιακές πολιτικές, θα την αποδυναμώσουν πολιτικά, θα αφαιρεθεί η στήριξή της. Ορισμένοι απεργάζονται και σενάρια διάλυσης του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ και μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση. Εδώ να επισημάνω, κύριε Κουβελάκη, για όσους δεν το έχουν δει, δημοσίευσε η La Stampa, η ιταλική εφημερίδα, ένα σενάριο χθες που μιλούσε για ένα Plan B, το οποίο έχει το Βερολίνο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο προβλέπει την αντιμετώπιση του ενός ενδεχόμενου εξόδου της χρεοκοπίας εντός ευρώ και τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών.
Ναι, κοιτάξτε, παρόμοια είχε πει και το Financial Times με ένα δημοσίευμα στις 5 Απριλίου. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κάτω από, τελεί κάτω από ένα καθεστώς συνεχού εκβιασμού, όπως ξέρετε. Το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Να σας κάνω μία ερώτηση. Μισό λεπτό. Αυτό είναι ο βασικός παίκτης. Γιατί αναφέρονται πράγματα της συμφωνίας της 20ης Φλεβάρη, στην οποία εξαναγκάστηκε η κυβέρνηση να την κάνει. Γιατί τελούσε ακριβώς υπό το καθεστώς του εκβιασμού της ρευστότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και που οξύνεται μάλιστα. Γιατί δεν επιτρέπει στις ελληνικές τράπεζες να εκδώσουν έντοκα δραμάτια, γιατί βεβαίως δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ από τη χρηματοδότηση. Από το προηγούμενο. Κατά την άποψή σας, στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Κατά την άποψή σας, ήταν καλή ή κακή η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου? Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την συμφωνία αυτή ως επώδυνη. Και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις σε αυτή την συμφωνία, γιατί βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί εξαναγκάστηκε κάτω από την πίεση και κάτω από το τείχος που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Είχε εναλλακτική λύση τη δεδομένη χρονική στιγμή? Στο πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε, πιστεύω ότι δεν είχε εναλλακτική λύση. Στο πλαίσιο θα μπορούσε να κινηθεί σε άλλο πλαίσιο. Κοιτάξτε να δείτε, η εντολή που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ελληνικό λαό είναι αυτή η οποία είπατε πριν. Υπάρχει ο στόχος, υπάρχει και η μέθοδος. Ο στόχος είναι η ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων και της λιτότητας. Η μέθοδος ήταν η μέθοδος της διαπραγμάτευσης μέσα από την Ευρωζώνη, η οποία περνούσε μέσα από δύο στάδια. Η διαπραγμάτευση για το χρέος από τη μία πλευρά και η εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης από την άλλη. Εδώ βλέπουμε ότι απέναντί μας έχουμε ένα τείχος, το οποίο σαν σκοπό έχει τη διατήρηση πάση θυσία του πλαισίου των πολιτικών λιτότητας της Ευρώπης. Μετά... Όταν στέλνουν προειδοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνουν προειδοποίηση στο Ποδέμος, στέλνουν προειδοποίηση στο Sinn Féin στην Ιρλανδία, δηλαδή σε κόμματα που έχουν προοπτικές εξουσίας, για να τους πούν ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να ψηφίζουν οι λαοί, οι ίδιες πολιτικές θα συνεχίζονται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πρέπει να πάω σε... Η ελληνική κοινωνία πρέπει να το καταλάβει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάμε σε... αυτή τη στιγμή το σιδερένιο κλουβί και την πότα, ή θα συνεχίσει στον δρόμο που δημοκρατικά έχει επιλέξει με την ψήφο της στις 25 του Γενάρη. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα δούμε τα στοιχεία που αναφέρει στην τριμηνιαία έκθεσή του και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Λοιπόν, η κυρία Ξαφά ήθελε να σχολιάσει πάνω σε αυτά που είχαμε πει και σε λίγο να δούμε και πώς περιγράφει την οικονομία στην έκθεσή του, την τριμηνιαία, όποτε είμαστε έτοιμοι να δούμε και τις κάρτες στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Α, μισό λεπτό, δώστε μόνο κυρία Ξαφά. Η οικονομία αποτροπιάζει εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό ακριβώς αναφέρει στην έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Επιστροφή της οικονομίας, λέει. Δεν το προλάβα. Επιστροφή της οικονομίας έλεγε σε ύφεση. Σε 0,4. Εντάξει, τέλος πάντων έφυγε αυτό. Υπάρχει μια αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο 3,47 δις το πρώτο τρίμηνο του 2015. Μείωση καταθέσεων κατά 26 δις. Το Δεκέμβριο του 2014 ήμασταν στα 160, τον Απρίλιο του 2015 στα 134. Χαμηλότερες προβλέψεις αύξησης του ΑΕΠ για το 2015, 1,4 αντί 2,9 που είχε στον προϋπολογισμό. Επιβράδυνση του ρυθμού, όπως αναμένεται, μείωσης της ανεργίας, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Και λέει, απειλούνται επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απειλούνται επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση από χρηματοδοτικές δυσκολίες και έχουν τώρα και προβλήματα με ξένους πελάτες και προμηθευτές. Και καταλήγει, μόνο η τελική συμφωνία με τους εταίρους στην Ευρωζώνη θα εξαλείψει τις αβεβαιότητες και θα δώσει νέα όθηση στην ανάπτυξη. Ελάτε, κυρία Ξαφά. Οι πιστωτές έχουν την εύλογη επιθυμία να πάρουν πίσω τα δανεικά. Και οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης έχουν και αυτές ψηφοφόρους και κυβερνήσεις που έχουν εντολή να μην σπαταλούν τα χρήματα των φορολογούμενων των δικών τους. Λοιπόν, όταν το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα είναι εκτός ελέγχου, όταν έχεις 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πώς είναι δυνατόν αυτό το σύστημα να είναι βιώσιμο? Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να
πληρώσουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων και τους μισθούς περίπου 600.000 που δουλεύουν στο δημόσιο. Πώς μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το σύστημα? Και όταν λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι βάζω κόκκινη γραμμή, όχι μειώσει τις συντάξεις, θέλω τυφλή. Δηλαδή τι θα κάνει για το πρόβλημα του ότι το σύστημα αυτό είναι εκτός ελέγχου? Πάντως, ο κύριος Βεργόπουλος το επισήμανε και το φέρνω εγώ σε ερώτημα, ότι οι ηφαισιακές... Ναι, κύριε Κουβελάκη, μισό λεπτό μόνο. Ότι οι ηφαισιακές πολιτικές του μνημονίου έχουν οδηγήσει στο να σπαταλούν χρήματα οι εταίροι μας χωρίς να πιάνουν τόπο. Αλλά η ύφεση είναι, δεν μπορεί να αποφευχθεί όταν επί μία δεκαετία δανειζόμασταν και καταναλώναμε. Δεν είναι δυνατόν να αποφύγεις τη λιτότητα ύστερα από αυτό. Και η λιτότητα, θέλω να συμπληρώσω, δεν είναι επιλογή, είναι απαραίτητη συνθήκη για να επιστρέψει η χώρα στη βιωσιμότητα και στη φερεγγιότητα. Σε λίγο θα δούμε και 2-3, είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε από την τοποθέτησή σας εκεί στο LSE. Ελάτε, κύριε Κουβελάκη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Τσαφά μόλις είπε, καλλιεργεί το μύθο ότι αυτά τα χρήματα κατά κάποιο τρόπο δίνονται γενναιόδωρα για να πληρώνονται οι μισθοί, οι συντάξεις, για να ζουν οι Έλληνες έτσι με αυτόν τον σπάταλο και μεσογειακό τρόπο τον οποίο δούνε, με τον οποίο ζουν, υποτίθεται. Αυτά επαναλαμβάνει δηλαδή ακριβώς αυτά τα οποία λένε οι δανειστές και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που είναι με το σύστημα. Όμως, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο αποπληρώνεται, τα ομόλογα προς το δούνου του και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι τα χρήματα που δόθηκαν με τα μνημονιακά δάνεια, με τη Δανειακή Σύμβαση, αυτά τα 240 δις. Από αυτά τα 240 δις, το 92% πήγε για την αποπληρωμή του προηγούμενου χρέους. Δεν πήγε. Ένα ασήμαντο ποσοστό πήγε μόνο στον προϋπολογισμό και στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό δηλαδή, η επιλογή η οποία έγινε με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, ήταν να βυθίσει εσαΐ τη χώρα σε ένα σπιράλ χρέους, το οποίο ο κάθε λογικός άνθρωπος ήξερε από την αρχή ότι δεν ήταν βιώσιμο και ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθεί. Αλλά αυτό το οποίο έγινε είναι να κρατηθεί η Ελλάδα σε ένα καθεστώς αποικίας χρέους. Και αυτό είναι που παίζεται αυτή τη στιγμή. Πάντως, κύριε Κουβελάκη, και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται τώρα για να πάρει ένα κομμάτι από αυτά τα 240 δις. Η Ελλάδα διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία από αυτή που ακολούθησε. Όχι, μισό λεπτό. Διαπραγματεύεται να πάρει ένα κομμάτι από τα 240 δις του μνημονίου. Αυτό διαπραγματεύεται τώρα. Εγώ διάβασα ότι η κυρία Τσαφά είπε ότι έχει ήδη αποσύρει τις καταθέσεις της από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μπράβο. Το οποίο σημαίνει ότι έχει. Θα απαντήσει. Μισό λεπτό. Θα απαντήσει. Θα απαντήσει η κυρία Τσαφά σε ό,τι θέλετε. Αλλά. Σε μία σύνταξη πίκα μπορεί να ζήσει η κυρία Τσαφά. Κύριε Κουβελάκη. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω και όπως δεν μπορώ να ζήσω με τις συντάξεις που παίρνουν οι συνάδελφοί μου που έχουν δουλέψει μία ζωή ολόκληρη από το ελληνικό πανεπιστήμιο και που παίρνουν αυτή τη στιγμή 800 ευρώ σύνταξη το μήνα. Κύριε Κουβελάκη, εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Κύριε Κουβελάκη, αν ήμουν στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσα να ζήσω με αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Για να μην συνεχίσει η εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Κύριε Κουβελάκη, θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε την κυρία Τσαφά, αλλά απαντήστε και στο ερώτημά μου. Μιλήσατε για τους κακούς ξένους που μας δώσαν αυτά τα 200 δις και τα λοιπά και ότι στην ουσία με αυτά χρηματοδοτούν τις δικές τους, τα δικά τους, τις δικές τους τράπεζες και τα λοιπά. Ωραία. Ένα κομμάτι από αυτά τα 240 δις δεν διαπραγματεύεται να πάρει τώρα η κυβέρνηση και καλείται να παρουσιάσετε μια λίστα μέτρων προκειμένου να τα πάρει? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο διαπραγματεύεται η κυβέρνηση είναι μια ενδιάμεση συμφωνία για να φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο και να βρεθεί μια συνολικότερη συμφωνία η οποία έχει ως στόχο την απομείωση του ελληνικού χρέους ώστε να το καταστήσει βιώσιμο και να μας βγάλει από αυτό το καθεστώς. Η κυρία Τσαφά, όπως και όλοι όσοι μας πλέκουν το εγκόμιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ξεχνάνε το πάρα πολύ απλό, ότι με την πρώτη δανειακή σύμβαση η Ελλάδα βυθίστηκε σε ένα εντελώς παράλογο καθεστώς αποικίας χρέους και ότι με το PSI του 2012 εθνικοποιήθηκε το υπόλοιπο χρέος. Δηλαδή με το πρώτο σχέδιο αυτή τη στιγμή διασώθηκαν οι γερμανικές, οι γαλλικές και οι υπόλοιπες τράπεζες που είχαν το μεγαλύτερο μέρος τότε του ελληνικού χρέους,
το οποίο τώρα βρίσκεται στα δημόσια χέρια, κυρίως των ευρωπαϊκών θεσμών, που κατέχουν τα 2/3 αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα ένα μέρος που έχει το Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ότι γι' αυτό το λόγο συμπεριφέρονται αυτή τη στιγμή ως δανειστές, δηλαδή ως τοποποιήθη. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία δώσ' το μισό λεπτό όμως για να μιλήσουν, και οι υπόλοιποι επί προσωπικού μου, πως θέλει η κυρία Ξαφά πρώτα το λόγο και μετά ο κύριος Μητσομίτης. Μισό λεπτό, κύριε Βεργόπουλε. Καταρχήν θέλω να απαντήσω αυτό που είπατε, ότι δεν θεωρώ ότι είναι πατριωτικό μου καθήκον να ρισκάρω τις καταθέσεις μου τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ανόρθωσης της χώρας. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει ανεπανόρθωτο κακό στις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας με τις συνεχείς εξαγγελίες ότι θα πάρει πίσω επίπονες μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τόσο στο δημόσιο όσο στην παιδεία, στην αγορά εργασίας και στο ασφαλιστικό. Κύριε Κουβελάκη, όπως είδατε, ο καθένας εδώ δεν έχουμε ατζέντα. Μπορεί να τοποθετείτε όπως ακριβώς θέλει, αλλά να αφήνουμε τουλάχιστον να ολοκληρώνονται αυτές οι διατυπώσεις. Μία τελευταία παρατήρηση ήθελα να κάνω. Ότι ακόμα και αν διαγραφεί όλο το χρέος, διαγράφεται εξ ολοκλήρου αύριο το πρωί, με το σύστημα ασφαλιστικό που έχουμε θα ξαναδημιουργηθεί. Γι' αυτό μας ζητάνε οι εταίροι μας και οι πιστωτές μας να φέρουμε τα δημοσιονομικά σε λογαριασμό τέτοιο ώστε να είναι βιώσιμα, και τότε και μόνο τότε θα μας δανείσουν χρήματα είτε αυτοί είτε οι αγορές είτε οποιοδήποτε άλλος. Κύριε Κουτσομίτη, θέλατε και εσείς κάτι να πείτε, κύριε Κουτσομίτη? Ναι, απλά θεωρώ ότι επειδή αυτή τη στιγμή γίνονται κρίσιμες διαπραγματεύσεις, είναι λάθος για μένα να σπαταλάμε χρόνο για το τι έγινε το 2010. Φυσικά υπάρχουν δύο αφηγήσεις και δύο αναγνώσεις αυτό. Κατ' εμέ, το 2010 κατέρευσε η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας και δεν μπορούσε να δανειστεί από πουθενά. Άρα τα τεράστια ελλείμματα, άρα η μη λιτότητα, δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από κανέναν άλλον παρά μόνο από τους δανειστές. Εμείς προσφύγαμε στους δανειστές για να μας στηρίξουν για 5 χρόνια να έχουμε κάποια ελλείμματα. Και είχαμε ελλείμματα για 5 χρόνια. Άρα δεν πήγαν όλα τα χρήματα για τα παλιά δάνεια. Πήγανε και χρήματα για να στηριχθούν ελλείμματα 4 χρόνων και να μην γίνει συνολική κατάρρευση του δημοσιονομικού σε μια χρονιά. Εάν δεν είχαμε τα δάνεια από το ΔΝΤ και την Ευρωζώνη, το 2010 θα έπρεπε να κάνουμε μια περικοπή τρομακτική κατά 15% σε όλες τις, του ΑΕΠ, σε όλες τις, τα έξοδα του ελληνικού δημοσίου. Δεν λέω ότι ήταν σωστές οι πολιτικές. Υπήρχαν τρομερά λάθη, διότι πήγανε σε οριζόντιες περικοπές παρά να γίνουν, αντί να γίνουν συντονισμένες και σωστές παρεμβάσεις εκεί που πάσχει το δημόσιο. Αυτή τη στιγμή όμως θέλω να επικεντρώσουμε τη συζήτηση στο τι είναι να γίνει το 2015 και μετά. Υπάρχει η βάση του 1,2 με 1,5 πρωτογενές πλεόνασμα. Εκεί πέρα πρέπει να επικεντρωθούμε. Αυτό είναι λιτότητα ή δεν είναι, που το παραδέχεται και ο κύριος Βαρουφάκης? Ας ξεκινήσουμε από αυτά που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Κύριε Βεργόπουλε, τώρα μισό λεπτό, αλλά μια και έφερε τη συζήτηση τώρα ο κύριος Κουτσομίτης το 2015, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κουβελάκη, εάν συνεχίσουν σε αυτή τη σκληρή γραμμή, κύριε Κουβελάκη, οι πιστωτές, στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε τώρα στις Βρυξέλλες ή στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για μετά τον Ιούνιο, όταν θα λήγουν και τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα έχουμε την ανάγκη ενός ακόμη μεγαλύτερου χρηματοδοτικού πακέτου. Και εκεί κάποιοι λένε πως μπορεί τώρα να μην το βάζουν έτσι με πολύ ένταση το θέμα του ασφαλιστικού ή τα εργασιακά, αλλά τότε θεωρούν βέβαια ότι θα το βάλουν και δεν θα κάνουν πίσω. Εάν λοιπόν συνεχίσουν σε αυτή τη σκληρή γραμμή, τι περιθώρια λιγμών έχει η κυβέρνηση? Λοιπόν, η κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορεί να κάνει περαιτέρω υποχωρήσεις από αυτές οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Ωραία. Θα σήμαινε την πλήρη ακύρωση του προγράμματος. Θα πούνε λοιπόν και οι Ευρωπαίοι ή το ΔΝΤ ότι και εμείς δεν κάνουμε πίσω. Για εμάς είναι κόκκινες γραμμές το να κάνετε αλλαγές. Πάρα πολύ ωραία. Θα δουν τότε τι σημαίνει μια χώρα την οποία έχουν φέρει σε μια κατάσταση ασφυξίας και θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη των όσων θα ακολουθήσουν. Διότι όπως ξέρετε, το ελληνικό χρέος, παρόλο που αντιπροσωπεύει, μισό λεπτό, παρόλο που το ελληνικό χρέος αντιπροσωπεύει λιγότερο από 3% του δημόσιου χρέους των χωρών της Ευρώπης, έχει αυτή τη στιγμή μια πολιτική σημασία πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι χρειάζεται μια τομή με το σημερινό σύστημα. Η Ελλάδα προπορεύεται
σε αυτό το. Γιατί είναι η χώρα η οποία έχει πληγεί περισσότερο από όλα. Οπότε τι μπορεί να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση όταν βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο τείχος? Τι μπορεί να κάνει? Φυσικά αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Huffington Post προηγουμένως τον Απρίλιο, που είπε ότι αν η Ελλάδα έχει να διαλέξει μεταξύ της εξυπηρέτησης των μισθών και των συντάξεων και της εξυπηρέτησης των δανείων και των δανειστών, θα επιλέξει το πρώτο, γιατί αυτό έχει προτεραιότητα. Mm-hmm. Μέσα στις επιλογές είναι η πλήρης ρήξη με τους Ευρωπαίους. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση δεν πρέπει να φοβηθούν. Ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που έδωσε στον Ενικό, ότι σε μια τέτοια αναμέτρηση, σε μια αναμέτρηση είναι, εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δεν πρέπει κανείς να φοβηθεί. Αυτό είπε ο Αλέξης. Μπορεί μια τέτοια αναμέτρηση να οδηγούσε σε ένα, όπως το λένε τώρα, σε ένα ατύχημα, σε μια έξοδο από το ευρώ, από ατύχημα ή σκόπιμα, δεν ξέρω τι, μπορούσε να οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρωζώνη? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο είναι απολύτως σαφές είναι ότι η κυβέρνηση με κάθε δυνατό τρόπο και προβαίνοντας σε επώδυνες παραχωρήσεις δείχνει ότι δεν επιθυμεί τη ρήξη με τους Ευρωπαίους. Αλλά όπως ξέρετε σε όλα τα πράγματα, όπως λέει και η γνωστή έκφραση, it takes two to tango, έτσι, χρειάζεται δύο για να γίνει ένας χορός όπως το τάγκο. Εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω αυτή τη στιγμή είναι ότι τη ρήξη δεν τη θέλει η ελληνική κυβέρνηση, τη θέλουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να ταπεινώσουν και να διαλύσουν πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ για να σκοτώσουν εν τη γενέση του την οποιαδήποτε απόπειρα ρήξης με τις πολιτικές λιτότητες. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτό το οποίο ήδη κάνει, δηλαδή να επιδείξει μια στοιχειώδη αυτοάμυνα. Αυτό λέω, ακόμη και αν αυτό οδηγούσε σε έξοδο από την Ευρωζώνη. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια επιχείρηση εκφοβισμού του κόσμου ότι η οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση οδηγεί αυτόματα σε έξοδο από την Ευρωζώνη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εάν έχουμε διακοπή της αποπληρωμής του χρέους και πάλι για μια ακόμη φορά το μπαλάκι βρίσκεται από την άλλη πλευρά, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τότε? Θα συνεχίσει να το παίζει έτσι σκληρά? Γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ δημιουργείται ένα θέμα, θα δημιουργηθεί ένα θέμα με πολύ μεγάλες αποσταθεροποιητικές ενέργειες. Αυτό το οποίο μέχρι τώρα ξέρανε οι Ευρωπαίοι είναι ότι είχαν απέναντί τους δεδομένους συνομιλητές. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι δεδομένοι. Σε εσάς θα έρθω, κύριε Βεργόπουλα, αλλά επιτρέψτε μου μόνο μία παρένθεση με την κυρία Ξαφά να ανοίξω. Μισό λεπτό, δώστε μου. Τι σημαίνει, κυρία Ξαφά, εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, μία μη πληρωμή δόσης στο ταμείο? Υπάρχει μια προθεσμία 30 ημερών που θα δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση για να το αποπληρώσει και αν αυτό δεν συμβεί τότε αρχίζουν και τρέχουν ρήτρες cross default όπου και οι Ευρωπαίοι πιστωτές μας μπορούν να απαιτήσουν την άμεση αποπληρωμή των δανείων που μας έχουν εκείνοι δώσει με ολέθριες συνέπειες. Καλά, για την πιστοληπτική ικανότητα της κυβέρνησης δεν συζητάω γιατί είναι ήδη στο Triple C. Αλλά ύστερα από αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να τραβήξει την πρίζα από τις ελληνικές τράπεζες. Δεν πρόκειται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες. Είναι το ίδιο επιχείρημα που είπα προηγουμένως. Όταν έχεις μια μαύρη τρύπα δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να βάλει λεφτά μέσα σε αυτήν. Ελάτε, κύριε Βεργόπουλε. Ναι, καταρχήν επιτρέψτε μου να μου επιτρέψει η αγαπητή Μιράντα η δήλωση ότι έχει αποσύρει τις καταθέσεις της από την Ελλάδα. Εάν αυτή είχε ακολουθηθεί από πολλούς τότε θα ήταν μια αυτοεκπληρούμενη πράξη, διότι όσο περισσότεροι αποσύρουν τις καταθέσεις, τόσο περισσότερο επέρχεται αυτό το οποίο φοβούνται ότι θα συμβεί. Δηλαδή είναι μια πράξη που επισπεύδει την πτώχευση. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για βουλευτές ή υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν χρήματα στο εξωτερικό και πρέπει να τα φέρουν μέσα. Φυσικά ισχύει. Αλλά πολύ περισσότερο για αυτούς που τα έχουν εντός της Ελλάδος και τα βγάζουν εκτός. Όχι, θέλω να πω από πολλές πλευρές συμβαίνει αυτό, κύριε Βεργόπουλε. Το βλέπω μόνο διάστατα. Αλλά λέω, όσο περισσότερο φοβούνται ότι μπορεί να καταρρεύσει αλλά η Ελλάδα. Αλλά δεν σας έχω ακούσει ποτέ να ασκείτε κριτική σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν καταθέσει έξω ή σε επενδυτικά φαντ.
Να ασκήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα μιλάμε με το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι η Μιράντα Ξαφά. Α, μόνο σε, για μένα. Ναι, εσείς τώρα έχετε στοχοποιηθεί. Okay. Τι να κάνουμε. Εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή, τα λέει πάντως ο κύριος Βεργόπουλος όχι με κακή διάθεση από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Όχι, όχι. Τα λέω με διάθεση. Πολλά χρόνια, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πριν από 20 τόσα χρόνια τα ίδια συζητούσαμε. Αυτό είναι το δυστύχημα για εμάς, ότι εδώ και τόσα χρόνια η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, να συζητάμε τα ίδια. Λοιπόν, πέρα από αυτή την παρένθεση, θέλω να πω το εξής. Είπε ο κύριος Κουζομίτης ή η Μιράντα, δεν θυμάμαι, ότι προσφύγαμε στους εταίρους μας, εμείς προσφύγαμε, αλλά προσφύγαμε στους εταίρους μας για να μας βοηθήσουν, όχι για να μας καθυλώσουν σε συνθήκες ασφυξίας όπως έχει συμβεί τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, οι εταίροι μας, ενώ είναι εταίροι, συμπεριφέρονται σαν δανειστές και ενδιαφέρονται για το να αρπάξουν μόνο και μόνο, δηλαδή να βγάλουν πλεόνασμα, το οποίο να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του χρέους. Αλλά εδώ επισημαίνω. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλεόνασμα, τόσο μεγαλύτερη ζημιά γίνεται στην οικονομία. Τόσο μεγαλύτερη ζημιά γίνεται στην ικανότητα της οικονομίας να αποπληρώνει. Ο μόνος υγιής τρόπος για να μπορεί να πληρώσει τα χρέη της οικονομία είναι να είναι σε αύξηση και όχι σε ύφεση. Είπε η Μιράντα ότι περάσαμε μια δεκαετία μεγάλης δαπάνης, τρελών δαπανών, και είναι επόμενο να έχουμε, η ύφεση είναι αναπόφευκτη. Και λέω, εάν υποτεθεί ότι ήταν έτσι, έπρεπε όμως η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα που να εμποδίζουν την ύφεση, όχι να την επιταχύνουν και να πηγαίνουμε προς την ύφεση ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή, ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να κάνει αντιυφεσιακή πολιτική και όχι φιλοϊφεσιακή. Θέλετε... Και σήμερα συμβαίνει αυτό που δεν έπρεπε να συμβεί. Δηλαδή, προϋπόθεση για να ξεπληρώνονται όλα τα χρέη, αλλά και να εξασφαλίζονται τα ταμεία για το ασφαλιστικό, για τις συντάξεις, είναι η ανάπτυξη. Πρέπει να έχουμε νέο προϊόν, να αυξάνεται το εθνικό εισόδημα, ώστε να εξυγιένονται και τα ταμεία και να μην περιπίπτουν στα ελλείμματα της νοσηρή κατάσταση. Κύριε Βεργόπουλε, κύριε Κουτσομίτη, επειδή πρέπει να πάω στο διαφημίσεις, αν θέλετε ένα λεπτό, αλλά πραγματικά έχω ένα λεπτό που θα πάω στο διαφημίσεις, ιδάλλως θα συνεχίσετε μετά. Πιάνω την τελευταία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα του κυρίου Βεργόπουλου. Αυτό ακριβώς το θέμα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου το αναφέρει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού, όπου λέει ότι πρέπει να φύγουμε από μια προσοδοθηρική οικονομία σε μια παραγωγική οικονομία. Αυτό όμως δεν το βλέπω μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ανταυτού θα αναφέρω ένα για μένα πολύ σημαντικό άρθρο του Γιώσκα Φίσερ που δημοσιεύθηκε πριν 2 μέρες, όπου αναφέρει συγκεκριμένα, και εγώ το άκουγα γιατί συνομιλώ και με Γερμανούς πολιτικούς και δημοσιογράφους, υπήρχε πολύ καλή διάθεση τις πρώτες μέρες ανάληψης διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ να υπάρξει μια χαλάρωση των όρων του μνημονίου, ας το πούμε έτσι, στην χώρα. Όμως η απόλυτη αυτή άρνηση συζήτησης όλων των θεμάτων και το ταυτόχρονο άνοιγμα και θεμάτων, όπως ήταν η Ρωσία, όπως ήταν το ζήτημα με τις ΗΠΑ και την τρομοκρατία, έχει κάψει πάρα πολύ πολιτικό κεφάλαιο. Υπάρχει και αντίλογος όμως, κύριε Κουτσομίτη, που λέει ότι τώρα γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση, ενώ πριν ήταν το ναι σε όλα. Ναι, αλλά πέρασαν 2 μήνες και έχουμε χάσει πάρα πολύ πολιτικό κεφάλαιο και έχουμε κάνει εχθρούς πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, οι οποίες ήταν έτοιμες το Φεβρουάριο να μας στηρίξουν. Λοιπόν, θα σας πω απλά. Όχι, λοιπόν τώρα θα με πετάξει έξω από τον χρόνο. Διαφημίσεις πρέπει να πάω. Δώστε μου λίγα λεπτά. Να πάω σε διαφημίσεις πρέπει. Υπενθυμίζω τη δήλωση του Πολ Κρούγκμαν, βραβείο Νόμπελ της Οικονομίας, για την Ευρώπη. Η Ελλάδα, η Αθήνα πρέπει να καταστραφεί. Delenda est Αθήνα. Delenda est ΣΥΡΙΖΑ. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Λοιπόν, θέλω αρχίζοντας να δούμε έτσι 2-3 σημεία. Βέβαια, επιλέξαμε αυτά τα 2-3 σημεία γιατί τα υπόλοιπα. Τώρα, κύριε Βεργόπουλο, για να μπούμε στη συζήτηση, να προσθέσουμε και νεότερα πράγματα για να τα σχολιάσετε. Μου διακόψατε τη φράση. Σε εσάς. Να την τελειώσω. Ναι, ελάτε. Η φράση,
Η φράση του νομπελίστα της οικονομίας Πολ Κρούγμαν είναι ότι οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται σαν να θέλουν να καταστρέψουν την Αθήνα. Αναφέρει τη γνωστή ιστορική φράση του Κάτωνος από την αρχαία Ρώμη για την Καρχιδόνα. Έλεγε «Delenda est Carthago», πρέπει να καταστραφεί η Καρχιδόνα. Και γράφει ο Πολ Κρούγμαν «Delenda est Αθήνα». Και επίσης βέβαια «Delendum est ΣΥΡΙΖΑ». Θέλει να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι ότι αυτό μπορεί, δεν εννοείται, δεν το εννοεί κυριολεκτικά, αλλά ως απειλή, εωρείται στον αέρα, ως διαπραγματευτική απειλή για να αποσπάσουν ή να επιβάλλουν το μέγιστο που μπορούν των απαιτήσεών τους, οι οποίες, όπως σας είπα και πριν, είναι απαιτήσεις που καταβυθίζουν την οικονομία στην ύφεση και δεν ευνοούν κανέναν. Πάντως, τις ίδιες απαιτήσεις είχαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί ναι, βέβαια. Όχι, το λέω γιατί μπορεί τώρα κάποιος που μας παρακολουθεί, μα λέει, μα τι να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ, εδώ κατέστρεψαν και το Σαμαρά. Μήπως το Σαμαρά έδωσαν αυτά που ζητούσε για να κρατηθεί στην εξουσία. Συμφωνώ. Είπα όμως ότι θέλουν με την απειλή της καταστροφής να επιβάλλουν όρους. Δηλαδή να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού, όχι για να φτάσουμε στο βάθος του γκρεμού, αλλά για να επιβάλλουν απόλυτα τους όρους που θέλουν αυτοί. Λοιπόν, είναι από την εκδήλωση στο LSE που συμμετείχε η κυρία Ξαφά και ο κύριος Μιλιός, και νομίζω στο διαδίκτυο έχουν παίξει πολύ τα όσα έχουν αναφέρει και οι δύο, και ο κύριος Μιλιός και η κυρία Ξαφά, σχετικά με τη λιτότητα στην Ευρώπη, κυρίως για τις χώρες τις προβληματικές, και για το πόσο μπορεί να αποτελέσει μια λύση, το φάρμακο για την αντιμετώπιση της κρίσης, και αν αυτές οι λύσεις μπορούν να είναι και κοινωνικά δίκαιες, εδώ και αν παίρνει και άλλους αγνώσεις η εξίσωση. Μπορούμε να δούμε λοιπόν δύο σημεία, τα έχουμε επιλέξει, ελπίζω να μην έχουμε κακοποιήσει τις τοποθετήσεις σας, κυρία Ξαφά, γιατί έχουν και πολλά τεχνικά στοιχεία, πολλούς πίνακες, οπότε επιλέξαμε τα πιο κατανοητά. Οι δανειστές λοιπόν δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν ελλείμματα που προκάλεσαν προβλήματα στη χώρα. Έχει προηγηθεί και μία άλλη τοποθέτηση. Οι χώρες που έχουν χάσει την πρόσβασή τους στις αγορές, όπως η Ελλάδα, δεν έχουν καμία επιλογή. Πρέπει να οδηγήσουν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού τους σε ένα βιώσιμο δημοσιονομικό μονοπάτι για να λάβουν επίσημη χρηματοδότηση από την Ευρώπη και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και μετά, οι δανειστές δεν πρόκειται, αυτό που είπαμε, να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματα που προκάλεσαν προβλήματα. Να συνεχίζουν δηλαδή να χρηματοδοτούν στην ουσία το πρόβλημα. Και να δούμε και τη δεύτερη κάρτα. Η φερεγγιότητα, το αξιόχρεο, εξαρτάται περισσότερο από τις προοπτικές ανάπτυξης παρά από το ύψος του χρέους σήμερα. Η αύξηση του χρέους στην Νότια Ευρώπη δεν πρέπει απαραίτητος να μεταφράζεται ως απόδειξη ότι η λιτότητα δεν λειτουργεί. Από την παρουσίασή σας, εκεί που είπε ο κύριος Μιλιός, μου το θύμισε και ο κύριος Κουτσομίτης, ότι ένα Brexit κυρίως θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα φτωχότερα στρώματα, όχι στους έχοντες και κατέχοντες, κυρία Ξαφά. Ακριβώς, διότι αυτοί που έχουν καταθέσει το εξωτερικό δεν θα πληγούν από την επιστροφή στη δραχμή. Εκείνοι που θα πληγούν είναι αυτοί που δεν έχουν καταθέσεις και ακίνητα στο εξωτερικό και πρέπει να ζήσουν με τις καταθέσεις που έχουν, που θα μετατραπούν σε δραχμές. Και ήδη υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν ανοιχτά για την επιστροφή στη δραχμή και ανυπομονούν να μοιράσουν πληθωριστικό χρήμα σε μια κατεστραμμένη οικονομία. Γιατί ποιον θα εμπιστευτείτε να κρατήσει τη σταθερότητα του νέου νομίσματος? Το ίδιο πολιτικό σύστημα που έφερε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 15% του ΑΕΠ. Υπάρχει εναλλακτική πηγή. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε όταν έφτασε το δημοσιονομικό έλλειμμα σε αυτά τα επίπεδα, σοβαρολογούμε αυτή τη στιγμή? Και επιπλέον, κυρία Ξαφά, εσείς δεν έχετε καταθέσει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, άρα δεν πρέπει να φοβάστε τον Brexit, από ό,τι καταλαβαίνω. Ανήκετε στην κατηγορία. Ναι, αλλά ζω στην Ελλάδα και δεν θέλω να ζήσω σε μια χώρα κατεστραμμένη. Υπάρχει εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, κυρία Ξαφά, εκτός Ευρώπης? Γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να δημιουργήσει γέφυρες. Είδαμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ρωσία, επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαφές με Κινέζους. Κάνει μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να έρθει σε επαφή. Ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή. Όλοι οι πιστωτές, όλοι ανεξαιρέτως, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι
από τον επίσημο τομέα, έχουν την εύλογη επιθυμία να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Όσο τα ελλείμματα τρέχουν χωρίς να, εκτός ελέγχου, δεν πρόκειται κανείς να δανείσει στην Ελλάδα. Κύριε Κουβελάκη. Μα δεν υπάρχουν ελλείμματα αυτή τη στιγμή. Γιατί πάμε να συζητούμε τώρα. Τουλάχιστον αυτές οι απάνθρωπες πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Το ασφαλιστικό. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι το ασφαλιστικό βρίσκεται σε βιώσιμη τροχιά? Αυτό είναι αλήθεια πως δεν το λέει, αυτό είναι αλήθεια κύριε Κουβελάκη, πως δεν το λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζονται παρεμβάσεις, λέει, στο ασφαλιστικό, γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν. Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε να δείτε. Στο ασφαλιστικό υπάρχουν μερικά προβλήματα και ξέρουμε ότι υπήρχαν ανισότητες και αδικίες στο ασφαλιστικό σύστημα έτσι όπως υπήρχαν πριν. Τώρα βεβαίως έχουν συντριβεί οι περισσότερες συντάξεις. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κάποιες μεθόδους για να ξεφορτωθούν το βάρος των ασφαλίσεων, των συνταξιοδοτήσεων, των προώρων, στα δημόσια ταμεία. Και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Στα δημόσια ταμεία έχουν επίσης πληγεί, μισό λεπτό, κατάφορα από το κούρεμα του PSI, τα οποία τα ζημίωσε με έναν τρόπο απολύτως σκανδαλώδη. Είναι ένα από τα σκάνδαλα της προηγούμενης περίοδου, οι ευθύνες για τον οποίο θα διερευνηθούν αυτή τη στιγμή με την επιτροπή που γίνεται. Πέραν αυτού όμως, θέλω να σας πω το εξής, ότι πριν την κρίση η Ελλάδα είχε ένα επίπεδο κοινωνικών παροχών, το οποίο ήταν κάτω από τον μέσο όρο των συγκρίσιμων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που αυτές οι κοινωνικές παροχές ήταν επικεντρωμένες σχεδόν αποκλειστικά στις συντάξεις. Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση, αν θέλετε, στην Ελλάδα, όπου αντί να δίνουμε μια ευρεία γκάμα κοινωνικών παροχών, όπως οι περισσότερες άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, που έχουν ένα ανεπτυγμένο και υγιές κατά βάση κοινωνικό κράτος, παρά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που το έχουν περικόψει τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα υπήρχε ένας τρόπος, αν θέλετε, κοινωνικών παροχών που δεν ήταν σωστός, που ήταν μέσω των συνταξιδοτήσεων. Το ότι χρειάζεται λοιπόν μια μεταρρύθμιση αυτού του πράγματος, θα είμαι ο τελευταίος που θα πει το αντίθετο. Αλλά αυτή η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνεται επιβάλλοντας συντάξεις πείνας. Πάρα πολύ απλά. Αυτή είναι η βασική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν πρόκειται να έχουμε την φτωχοποίηση και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Το κύριο ερώτημα είναι. Ακούστε με, κύριε Κουβελάκη. Η κυρία Ξαφά προσπαθεί να μας πει ότι εμείς που αντιτασσόμαστε στις μνημονιακές πολιτικές, υπερασπιζόμαστε το παραγωγικό μοντέλο και την Ελλάδα όπως ήταν πριν. Κάθε άλλο. Αλλά όποιες παραγωγικές δυνατότητες. Ακούστε με, κύριε Κουβελάκη. Καταστράφηκαν από αυτές τις μνημονιακές. Ακούστε με, κύριε Κουβελάκη. Επειδή οι αριθμοί το λένε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι θέμα δηλαδή κομματικής παράταξης, είναι θέμα αριθμητικής. Επειδή τα νούμερα δεν βγαίνουν, τόσοι είναι οι εργαζόμενοι, τόσοι είναι οι συνταξιούχοι, τόσοι οι δαπάνες για τις συντάξεις, από πού μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτές οι συντάξεις? Από τη φορολόγηση των μοναδικών που στην Ελλάδα μέχρι τώρα... Από τη φορολόγηση των... Από τη φορολόγηση αυτών που ως τώρα στην Ελλάδα έχουν πάντα διαφύγει της φορολόγησης, δηλαδή του πλούτου. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι το πρόβλημα με τα φορολογικά έσοδα που υπάρχουν στην Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς εκεί. Από έμεσους φόρους είμαστε μια χαρά, από φόρους οι οποίοι τους υφίστανται οι μισθωτοί και τα κατώτερα στρώματα και τώρα με την υπερφορολόγηση που γίνεται είμαστε παραπάνω. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη φορολογική πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά στην Ευρώπη. Αυτοί οι οποίοι διαφεύγουν πάντοτε σε αυτόν τον τόπο από την φορολόγηση είναι ο πλούτος. Ελάτε, είναι καιρός αυτά τα κοινωνικά στρώματα να περάσουν στο ταμείο. Δεν είναι δυνατόν τα ιατρία στο Κολωνάκι, οι εφοπλιστές, οι επιχειρήσεις, οι έχοντες πραγματικά μέσα στην Ελλάδα να μην έχουν πληρώσει ποτέ φόρους όταν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής βιωσιμότητας της Ελλάδας. Κύριε Κουτσόμπη. Σαφέστατα και υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στη συλλογή των φόρων, αλλά θέλω να πάω στο ευρύτερο κομμάτι που είναι τι πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή η χώρα. Σαφέστατα αυτή τη στιγμή είναι ένα δίλημα που είναι πολύ σκληρό. Κανείς δεν αντιλέγει. Από την άλλη όμως, το να μην συμφωνήσουμε και να πάμε σε μια χρεοκοπία, οι συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής θα είναι απολύτως καταστροφικές. Προχθές ο κύριος Πισαρίδης είπε ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας και επιστροφής στη δραχμή, η μείωση των αμοιβών και των μισθών θα είναι κατά 60%. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή αυτό που καλείται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δημοσκοπήσεις ήδη του δίνουν ένα προβάδισμα και του λέει ο λαός... Κάνε το συμβιβασμό,
Δεν θα σου χρεώσουμε πολιτικά το συμβιβασμό. Σώσε τη χώρα και μετά κάνε την πολιτική σου. Έχεις 3,5 χρόνια μετά να κάνεις μια πολιτική, να πάρεις και ένα καλό πακέτο επενδυτικό από το πρόγραμμα Juncker, μετά από την πιστωτική χαλάρωση του κυρίου Draghi. Και αυτή τη στιγμή ο λαός δηλώνει έτοιμος να υποστεί κάποιες συνέπειες για να σωθεί η χώρα. Διότι η άλλη λύση είναι καταστροφική. Είναι μια αφηρημένη έννοια. Μπορεί με το συμβιβασμό οι άλλοι να εννοούν ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να πάει στα 100 ευρώ και η σύνταξη στα 50. Άξτε, σαφέστατα θα υπάρξει ένα συμβιβασμός και από την άλλη πλευρά θα δεχτούν και αυτοί κάποια πράγματα. Ήδη de facto έχουν δειχθεί τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 3 και 4,5 για την άλλη χρονιά σε 1,2 ή 1,5. Αυτό είναι ένα κέρδος σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία. Επίσης θεωρώ, και εκεί θεωρώ ότι θα το δεχτούν, να μην υπάρξει παρέμβαση, νέα παρέμβαση στα εργασιακά. Αλλά από την άλλη ότι πρέπει κάποιες υπερβάλλουσες συντάξεις στα υψηλά κυρίως στρώματα να υπάρξει ένας εξορθολογισμός, αυτό το βλέπει οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί η απόφαση του Eurogroup αν δεν υπάρξει ένας εξορθολογισμός σε αυτό το τομέα. Θέλω λίγο τη βοήθειά σας σε αυτό το σημείο, κυρία Ξαφά. Μέχρι ποιο είναι το σημείο στο οποίο θα υποχωρούσε η άλλη πλευρά για να βρεθεί μια λύση? Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση όπου κόβουμε τη συντάξη των 80 ευρώ. Γιατί συνέχεια μιλάμε για τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, ναι. Τα βήματα που πρέπει να κάνει πίσω η κυβέρνηση. Εσείς, με βάση την εμπειρία σας, το πώς βλέπετε να εξελίσσουν τα πράγματα, θα μπορούσαν να κάνουν πίσω στα σε αυτά τα θέματα που θεωρούν και οι άλλοι, έτσι, ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμα? Εδώ έχουμε ένα σύστημα όπου κόβουμε τη συντάξη των 80 ευρώ για να δώσουμε συντάξη στους 50 ευρώ. Και αυτή η ιστορία πια πρέπει να τελειώσει. Και έχω την εντύπωση από ό,τι διαβάζω ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους το βλέπει αυτό το πράγμα. Και αυτό θα ήταν ένα βήμα μπροστά. Να κοπούν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Πλήρως αυτό είναι πράγμα το οποίο τους συζητάνε. Πράγματι. Πριν από τα 62 χρόνια. Βέβαια αυτό θα βοηθήσει, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να τηρηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις. Επικουρική σύνταξη θα πει. Είναι υποβοηθητική της βασικής σύνταξης και σε αυτήν συνεισφέρουν μόνο θεωρητικά εργαζόμενοι και εργοδότες. Το κράτος δεν πρέπει να έχει ρόλο σε αυτό. Αλλιώς δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ της βασικής και της συμπληρωματικής αυτής σύνταξης. Σε αυτό θα επιμείνουν, πιστεύω. Σε ό,τι αφορά τις επικουρικές και τη ρήτρα. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Και εκεί λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορώ να επιτρέψω τις ομαδικές απολύσεις όταν η ανεργία έχει φτάσει το 27%. Μα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εταιρεία που θέλει να κάνει ομαδικές απολύσεις και την εμποδίζει το πλαίσιο το εργασιακό που έχουμε. Απλώς εάν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις μεγάλες, ξένες, που έχει απόλυτη ανάγκη η Ελλάδα από αυτό, είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, γιατί δεν υπάρχουν στη χώρα αποταμιεύσεις αρκετές για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις. Εάν λοιπόν θέλουμε να προσελκύσουμε μεγάλες ξένες εταιρείες όπως έκανε η Ιρλανδία, πρέπει αυτές οι εταιρείες να ξέρουν ότι σε μία ύφεση θα μπορούν να απολύσουν, εάν χρειαστεί να απολύσουν. Πιστεύετε? Αλλιώς δεν θα γίνουν και προσλήψεις. Πιστεύετε ότι τίθεται, για να ρωτήσω ακόμη κάτι για τα εργασία, πιστεύετε ότι τίθεται και πάλι θέμα κατώτατου? Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι θέμα. Απλώς φυσικά οι πιστωτές βάζουν κόκκινη γραμμή στο ότι δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί 28% όπως επιδιώκει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πάνω από εκεί που είναι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Δεν μιλάω για τη Βουλγαρία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχομαι σε εσάς, κύριε Βεργόπουλε. Με ό,τι σχόλιο θέλει να κάνει ο κύριος Βεργόπουλος, με τον κύριο Βεργόπουλο θα αρχίσουμε, αλλά να κάνω κι εγώ το ερώτημά μου. Εάν γίνεται τόση συζήτηση και τόσους μήνες διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, είτε για να πάρει το 1,9 δις από τα κέρδη των ομολόγων, είτε για να πάρει κάποια δόση ολόκληρη μισή από τα 7,2 που μένουν, χωρίς να μπαίνουν, έτσι λένε, δεν μπαίνουν αυτή τη στιγμή εργασιακά ασφαλιστικό. Όταν έρθει η στιγμή, κύριε Βεργόπουλε, τον Ιούνιο, να μιλήσουν για πακέτο στήριξης, για τη χρηματοδότηση της χώρας, όταν θα σκάνε τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πιστεύετε ότι δεν θα τεθούν αυτά τα ζητήματα?
Να σας πω, γενικά μιλώντας, έχετε δίκιο, θα τεθούν. Αλλά το θέμα είναι ότι κάτι αλλάζει τον τελευταίο καιρό. Αυτό έγινε αισθητό από τη στιγμή που από τις 20 Φεβρουαρίου εδέχτηκαν να μειωθεί το πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα από 4,5% σε 1,5%. Σωστά. Και μάλιστα ίσως και σε 1,2. Αυτό σημαίνει ότι επιτέλους η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι το πλεόνασμα είναι αρνητικό όσον αφορά την ανάπτυξη. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο είναι το πλεόνασμα, τόσο πιο βαθιά είναι η ύφεση. Χρειάζεται η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί και να μπορεί να παραγάγει εισόδημα νέο, ώστε να μπορεί να αποπληρώνει. Λοιπόν, άρα χρειάζεται να μικρύνει το πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλη την Ευρωζώνη. Σε ολόκληρη την Ευρωζώνη τα τελευταία 5 χρόνια εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας, με αποτέλεσμα η Ευρωζώνη να έχει βυθιστεί σε ύφεση και σε αποπληθωρισμό. Μέχρι τώρα οι τιμές εξελίσσονται αρνητικά, μέχρι που ανέλαβε από τις 20 Ιανουαρίου ο Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ποσοτική χαλάρωση για να επαναφέρει τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς. Η Ελλάδα έχει εξαιρεθεί από αυτό επειδή βρίσκεται σε πρόγραμμα, αλλά θα μπει, όπως είπε ο κύριος Κουτσομίτης, όταν γίνει η συμφωνία. Δηλαδή έρχονται νέα δεδομένα που επιτέλους με καθυστέρηση 6 ετών φωτίζουν το μυαλό των Ευρωπαίων να εφαρμόσει αυτό που έχει εφαρμόσει εδώ και 6 χρόνια η Αμερική. Mm-hmm. Την ποσοτική χαλάρωση για να βγει από την ύφεση. Διότι με την ύφεση όλα είναι αρνητικά. Τα χρέη βαραίνουν και τα εισοδήματα. Ποσοτική μικρύνουν. Χαλάρωση, η οποία όμως δεν είναι και νομισματική επέκταση. Είναι νομισματική επέκταση. Γιατί στόχος είναι να ανέβει ο πληθωρισμός από αρνητικός να γίνει θετικός. Κυρία Ξαφά, ρίχνει ναι. Χρήμα στην οικονομία. Έχουμε πολύ, ελέγχουμε ελάχιστο χρόνο. Μια σύντομη τοποθέτηση επιγραμματικά από όλους και σε εσάς θα έρθω, κύριε Βελάκη. Ήθελα να πω κάτι. Απλά θα ήθελα επιγραμματικά, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, 2-3 λεπτά ακόμη. Στην επόμενη μέρα είμαστε, κυρία Ξαφά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα γίνει έτσι ανέμακτα τον Ιούνιο? Καταρχήν αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη εάν δεν σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα του ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστικός τόπος έλξης ξένων επενδύσεων. Και σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρωθεί η νέα κυβέρνηση, δηλαδή να κοιτάξει την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, να την απλοποιήσει που είναι σήμερα χαώδης, να μειώσει τη γραφειοκρατία, να κοιτάξει τα θέματα της προσφοράς. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι παροχές με δανεικά. Έτσι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτό, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εάν δεν υπάρξουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, δεν νομίζω ότι οι δανειστές θα θελήσουν νέο πακέτο. Να δώσουν νέο πακέτο στην Ελλάδα. Κύριε Κουβελάκη, αν θέλετε... Κύριε Μάλι. Είναι λάθος. Επειδή εδώ και κάποιο διάστημα, πώς θα σε παρακαλώ μισό λεπτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εάν οι συνταγές της κυρίας Ξαφά ίσχυαν, δηλαδή εάν οι χώρες που ήταν ξέφραγου αμπέλι για το κεφάλαιο, εάν οι χώρες που είχαν εξευτελιστικούς μισθούς ήταν αυτές που είχαν ανάπτυξη, τότε θα έπρεπε η Ανατολική Ευρώπη, χώρες σαν τη Βουλγαρία, να είναι οι πλέον εύπορες και οι πιο ανεπτυγμένες χώρες. Αντίθετα όμως, οι πιο ανεπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη είναι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες έχουν πολύ ψηλότερους μισθούς, πολύ ψηλότερο επίπεδο κοινωνικών παροχών και πολύ περισσότερες ρυθμίσεις ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί το κεφάλαιο. Άρα, το μοντέλο το οποίο η κυρία Ξαφά προσπαθεί να μας προάγει είναι απλά να γίνουμε ένα είδος τυνησίας των Βαλκανίων. Ένα τώρα, απόλυτο ξεπούλημα, δηλαδή. Πρέπει να κλείσω, αλλά πρέπει να απαντήσει και η κυρία Ξαφά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια παραπληροφόρηση που γίνεται γύρω από την έννοια του συμβιβασμού και παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Βεβαίως, αν ρωτήσετε τον κόσμο, εάν θέλετε έναν έντιμο συμβιβασμό, ναι, κάνοντας κάποιες προχωρήσεις αλλά αμοιβές, κανείς δεν είναι αρκετά τρελός να πει ότι δεν τον θέλει. Αλλά οι δανειστές αυτό το οποίο θέλουν αυτή τη στιγμή, και εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο είναι ο κύριος Βουλός. Αυτό που θέλουν είναι πλήρη παράδοση της κυβέρνησης. Ελάτε... Η μία παράδοση να φέρει την επόμενη μέχρι που να γονατίσει και να ιτηθεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε, κυρία Ξαφά, γιατί τώρα, κύριε Κουζομίτη. Αθήνα Εστ.
Κύριε Κουβελάκη, δεν έχω χρόνο. Κυρία Ξαφά, αν θέλετε. Όσο υπάρχει το χάσμα παραγωγικότητας που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να αυξήσει τους μισθούς στα επίπεδα που θέλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα συμβεί μόνο εάν μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την παραγωγή και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα παράγει πολύ λίγα προϊόντα προς εξαγωγή με χαμηλή προστιθέμενη αξία. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν θα μπορέσουμε ούτε να αποπληρώσουμε το χρέος, ούτε να έχουμε ανάπτυξη. Ελάτε, κύριε Κουζαμίδη. Πολύ σύντομα. Ναι, και θα κλείσω ο κύριος Βεργόπουλος. Λοιπόν, ναι. Ξαναλέω, να υπάρξει διαπραγμάτευση, ναι, αλλά στο τέλος πρέπει να έχουμε μια συμφωνία και να μην φοβηθεί η κυβέρνηση να κάνει και έναν έντιμο συμβιβασμό. Ο λαός τον θέλει, η χώρα τον έχει ανάγκη, διότι η άλλη λύση είναι η απόλυτη καταστροφή. Η ρήξη σημαίνει χρεοκοπία και καταστροφή. Μία λέξη και από τον κύριο Βεργόπουλο για να κλείσουμε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διακηρύξει ότι θέλει έναν έντιμο συμβιβασμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό που είπε η κυρία Ξαφά, ότι δηλαδή κάνει παροχές με δανεικά, είναι απολύτως ανακριβές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει παροχές με ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, λοιπόν, θα χρηματοδοτήσει τις παροχές. Σας ευχαριστώ όλους πολύ, την κυρία Ξαφά και τον κύριο Κουτσομίτη, τον κύριο Βεργόπουλο και τον κύριο Κουβελάκη. Θα κλείσουμε ενημερώνοντας εσάς που ήσασταν εδώ, είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας με τον καιρό. Να δείτε τι έχει το υπόλοιπο της ημέρας. Μετά ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σφακάκη. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας το Σαββατοκυριακό. Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα Σάββατο, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική, τη Βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο έως 24 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 27 βαθμούς. Στην Αττική αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταβλητή άνεμη 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη το μεσημέρι έως 23 βαθμούς. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό.